το έργο το οποίο ξεκίνησε είναι έτοιμα από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε διοίκηση. Είναι έτοιμα ότι... από την κοινότητα. Όχι, είναι έτοιμα και από εμάς, από το επαρχείο και την περιφέρεια κατά συνέπεια να προωθήσει τα έργα αυτά. Το έργο το οποίο ξεκινάει τώρα είναι ο καθαρισμός ρεμάτων στη δημοτική κοινότητα Ασφενιού. Έγκαιρα, διότι δεν πρέπει να περιμένουμε τον Οκτώβριο τις βροχές και έτσι να ξεκινάμε. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσω τον Δήμο της ΚΟ, διότι και πέρσι βοήθησε πάρα πολύ σε ένα μεγάλο ποσοστό καθαρισμό ρεμάτων, διότι δεν είχαν εγκριθεί οι μελέτες. Μπορώ να πω κατά 70% είχαμε καθαρίσει τα ρέματα με τη συμβολή των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου της ΚΟ. Φέτος ξεκινάμε εμείς και πιστεύω ότι σύντομα θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο αυτό που αφορά τον καθαρισμό ρεμάτων. Είναι σημαντικό και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε και μία παρέμβαση στον δρόμο τον επαρχιακό που μας ταλανίζει, βασανίζει χρόνια και αφορά τη γνωστή περιοχή στο Σκλαβενίτη, την περιοχή εκεί που... Εκεί παρουσιάζεται συνήθως... Και πιστεύω μέσα στα έργα αυτά να μπορέσουμε να παρέμβουμε και σε αυτό το... Πόσα ρέματα έχετε αναλάβει τώρα αυτή τη στιγμή με τη συγκεκριμένη μελέτη να καθαρίσετε? Τα ρέματα τα οποία έχουμε προγραμματίσει, οι περιοχές είναι 5 σε όλες τις κοινότητες, τις πρώην κοινότητες. Ξεκινάμε τώρα με το Ασφεντιού και στη συνέχεια πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε και στις υπόλοιπες. Άρα, επομένως, όλα τα ρέματα θα καθαριστούν με πρωτοβουλία της περιφέρειας. Πρέπει να καθαριστούν. Τώρα, αν κάπου χρειαστεί και η συμβολή του Δήμου, πιστεύω ότι θα την έχουμε. Και εγώ πιστεύω ότι μελλοντικά, αντί για εργολάβους, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε συμβάσεις μεταξύ περιφέρειας, Δήμου ΚΟ, ούτως ώστε να γίνονται έγκαιρα τα έργα αυτά και γρηγορότερα. Επαρχή, όπως τονίσετε, είναι πολύ σημαντικό το ότι ξεκινάτε πολύ νωρίς τον καθαρισμό των ρεμάτων για να προλάβετε τυχόν βροχοπτώσεις. Ναι, πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτό και οφείλεται στις υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες γρήγορα ενέταξαν το έργο και στους εργολάβους οι οποίοι ασχολήθησαν και ανέλαβαν τα έργα αυτά.